απλούστατα οι γραφειοκρατικές δυσκολίες καμιά φορά δημιουργούν προβλήματα. Πάντως όλα τα παιδιά και αυτά που είχαν ελλιπείς φακέλους και υπό άλλες συνθήκες πιθανά θα είχαν απορριφθεί, είπαμε να τα πάρουμε όλα. Το προτείναμε στα Υπουργεία, το Υπουργείο το δεχτήκανε. Δηλαδή πήραμε 1686 παιδιά από τις πυρόπληκτες περιοχές, Μαραθώνας, Ραφίνα, Λουτράκη, Μέγαρα. Και μόνο 96 δεν μπορέσαμε να πάρουμε. Αυτά τα 96 γιατί? Υπήρχαν κάποια ανυπόλυτα εμπόδια, σύμφωνα με την προκήρυξη που έχουν κάνει και την ΚΙΑ, και πρέπει να γίνει αλλαγή τη ΚΙΑ. Δηλαδή, από τα Υπουργεία μας είπαν. Δεν είχαν ένα κριτήρια, παράδειγμα. Είχαν, πάνω σχάρι, είχαν υψηλά εισοδήματα. Πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Και είναι απαγορευτικός ο όρος αυτός. Τους είχαμε απορρίψει, δηλαδή, πριν γίνουν οι πυρκαγιές. Καταλάβατε, είχαμε βγάλει τα πρώτα αποτελέσματα. Είχαν απορριφθεί, γιατί η διαδικασία είναι η εξής. Όταν βγάζουν τα πρώτα αποτελέσματα, κάποιους τους απορρίπτουμε οριστικά και κάποιους άλλους τους λέμε ότι ο φάκελός σας είναι λυπής. Προσκομίστε μας τα αντίστοιχα χαρτιά. Λοιπόν, όλους αυτούς που ήταν λυπής φάκελοι τους πήραμε. Από τους άλλους που είχαμε απορρίψει, είτε γιατί είχαν υψηλά, πολύ ψηλά εισοδήματα, είτε γιατί είχαν αυτούς, μας υποσχέθηκαν από το Υπουργείο θα υπάρξει τροποποίηση της ΚΙΑ. Άρα θα μπουν και αυτοί. Και αυτοί. Αυτό μας είπαν. Ωραία. Και αυτό λέω. Επομένως, Ηλία, όπως άκουσες, ο κ. Γκοτσόπουλος είπε ότι υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν να κάνουν και με την ρύθμιση. Θα γίνουν οι τροποποιητικές και έτσι όλα τα παιδιά. Στην κυριολεξία όλα, ναι. Όλα τα παιδιά. Όλα. Στην κυριολεξία. Γιατί είτε είχαν μπει στην πλατφόρμα και είχαν γίνει αποδεκτοί από το σύστημα οι γονείς, είτε όχι, θα μπουν στους παιδικούς σταθμούς. Ηλία, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ναι, βεβαίως, Νίκο. Ναι, για πες μας. Νίκο, αν έχουμε 30 δευτερόλεπτα, νομίζω είναι σημαντικό. Κύριε Γιαννόπουλε, σε 30 δευτερόλεπτα μπορείτε να θέσετε κάποια άλλα ζητήματα εντάχει που απασχολούν την Επιτροπή. Είχαμε επίσημα ανακοινώθηκε ότι όλα τα παιδιά θα τα πάρουν στους παιδικούς σταθμούς. Κάποια 98 παιδιά που δεν μπόρεσαν να πάνε στους παιδικούς σταθμούς, θα λυθεί και αυτό. Θέλετε να θέσετε εντάχει κάποιο άλλο ζήτημα που απασχολεί τους ανθρώπους εδώ της πυρόπληκτης? Αυτά μένει να τα δούμε. Τα υπόλοιπα είναι πολλά τα ζητήματα. Ένα είναι με τα σπίτια τι θα γίνει. Έχουν εξαγγελθεί αποζημιώσεις. Αποζημιώσεις είχαν εξαγγελθεί και στην Κο και στη Μυτιλήνη και δεν έχουν πάρει τίποτα οι άνθρωποι εκεί πέρα. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι καλούμαστε όταν έρχονται οι επιτροπές, αν θα βγει το σπίτι μας επισκευάσιμο ή κατεδαφιστέο, επειδή έχει διαρρεύσει ότι τα επισκευάσιμα θα πάρουν γρήγορα άδειες. Καλούμαστε να πούμε να πάμε σε μια τέτοια λύση, σε διαπραγμάτευση με τους ανθρώπους που έρχονται εκεί πέρα. Δεν έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες, δεν έχει γίνει τίποτα. Και καλούμαστε τώρα εμείς πάλι να δώσουμε μια ατομική λύση. Όλα δηλαδή αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε κάποια μέρημνα για το πώς θα γίνει η ανάπτυξη εδώ πέρα. Ήταν πάλι η λύση του καθενός. Είχαμε ένα σπίτι, προσπαθούσαμε να τσοντάρουμε ένα δωμάτιο από εκεί, ένα δωμάτιο από εδώ για να ζήσουμε. Και τώρα πάλι ερχόμαστε να δώσουμε πάλι ατομική λύση. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Θα παρακολουθούμε, κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα τα δούμε και συνέχεια αυτά τα θέματα. Να επανέλθουμε στον κύριο Γκοτσόπουλο. Ναι. Λύσαμε το θέμα με τους πυρόπληκτους. Προσοχή όμως, γιατί εδώ υπάρχει και μια παραπληροφόρηση. Όπως είπε και ο Δήμαρχος Ραφίνας, υπήρχαν παραπληροφόρηση για το θέμα των παιδικών σταθμών. Υπήρχε και παραπληροφόρηση για το θέμα των παιδικών σταθμών για τη σύντηση και για τους πυρόπληκτους. Και να διευκρινίσω κάτι άλλο, το οποίο είναι γενικό βέβαια. Αφορά και τους συγκεκριμένους δήμους, ότι εμείς θα δώσουμε όλα τα βάουτσερ σε αυτούς που έχουν κάνει αιτήσεις. Αυτό το είπαμε, είναι δεδομένο. Τώρα, είναι πολύ πιθανό κάποια από τα παιδιά αυτά που θα έχουν τα βάουτσερ να μην βρουν θέσεις σε παιδικούς σταθμούς. Αυτή είναι άλλη άλλο είναι το άλλο πρόβλημα. Θέμα, το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Έτσι. Και αυτό ισχύει γενικότερα. Λοιπόν, κύριε Κοτσόπουλε, πάμε τώρα στα συνολικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τους παιδικούς σταθμούς. Ξαφνικά δημιουργήθηκε ένα κλίμα την Παρασκευή μετά από δηλώσεις ότι μένουν έξω. Κατά άλλους 35, 36, 47, 45. Εμείς σας φιλοξενήσαμε εδώ πέρα την Παρασκευή. Βέβαια, τη δική σας δήλωση δεν την πήραν να την παίξουν. Πήραν άλλες δηλώσεις και γιατί ξεκαθαρίσατε κάτι. Ότι το σύστημα έδωσε βάουτσερ σύμφωνα με τα κριτήρια σε έναν αριθμό, μας είπατε. 94.000 τώρα. 94.000. Και ήταν σε εκκρεμότητα, βγήκαν. Είναι σε εκκρεμότητα η δεύτερη κατανομή. Η δεύτερη κατανομή. Η οποία θα γίνει το Σεπτέμβριο. Πόσα παιδιά είναι? Τα παιδιά που αυτή τη στιγμή έχουν όλες τις προϋποθέσεις τυπικά για να πάρουν βάουτσερ είναι συνολικά 142, δώσαμε 94.000, άρα είναι 47-48.000. Είναι 47.000 που δεν βρίσκουν θέση. Ακριβώς. Που δεν έχουμε δώσει βάουτσερ. Το σύστημα έχει δύο φάσεις, να τα πω όσο μπορώ να το πω πιο σύντομα. Στην πρώτη φάση, η οποία γίνεται τον Ιούλιο, παίρνουν βάουτσερ όλοι αυτό που θα λέγαμε χαμηλόμισθοι. Αυτοί που βρίσκονται στη βάση. Μπράβο. Παίρνουν όλοι. Όσοι είναι κάτω από το όριο της στόχειας, παίρνουν όλοι βάουτσερ. Στη δεύτερη φάση, λοιπόν,
ερχόμαστε και βλέπουμε ποια είναι τα κενά, ποιοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αβάζο γιατί δεν έχουν θέσεις. Και με βάση αυτό το Σεπτέμβριο κάνουν μια δεύτερη κατανομή, όπου λέμε ότι όποιος βρει θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό θα πάρει βάουτσερ. Αυτή η θέση λοιπόν ότι όποιος βρει θέση σε παιδικό σταθμό θα πάρει βάουτσερ είναι, αν θέλετε, ο πυρήνας και η ουσία όλης αυτής της διαδικασίας. Δυστυχώς, και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, δεν έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων για να καλύψουμε τους πάντες. Δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί. Ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο βελτιώνεται μεν, αλλά με αργούς ρυθμούς. Και μιλάμε και για ιδιωτικούς. Ο Υπουργός πάντως είχε δώσει και χρήματα. Προσέξτε, υπάρχει φέτος, ναι, θα το έλεγα γι' αυτό, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα, ταχύρυθμο να το πω έτσι, προκειμένου να δημιουργηθούν ένα ή δύο τμήματα σε κάθε Δήμο. Προσέξτε, όχι να χτίσουμε καινούργια κτίρια, απλά δίνονται χρήματα προκειμένου να διαμορφωθούν χώροι και να εξοπλιστούν σε ήδη υπάρχοντα κτίρια, είτε των Δήμων είτε νοικιαζόμενα. Με βάση αυτά τα χρήματα που δίνει, μπορούν μέχρι τέλος του χρόνου, λέω εγώ, αρχές του επόμενου, να έχουμε 4 με 5.000 θέσεις επιπλέον. Αν αυτό το πρόγραμμα συνεχίσει και το 19 και το 20, νομίζω ότι θα έχουμε ένα αριθμό από 10 έως 15.000 νέες θέσεις τα 3 προσεχή χρόνια. Οπότε πότε θα έχουμε σαφή εικόνα για το πόσα παιδιά μένουν τέλος εκτός Σεπτεμβρίου? Εμείς σας λέω, μέσα στο Σεπτέμβριο θα καλέσουμε, σαν ΕΕΤΑ, θα καλέσουμε τις ωφελούμενες, τις μητέρες, να μας κάνουν από αυτές που έχουν ήδη έτοιμο φάκελο, έτσι, που και είναι εντάξει τα στοιχεία τους, να μας κάνουν μια αίτηση μαζί όμως με μια, αν θέλετε, βεβαίωση που να λέει ότι έχουν βρει θέση σε παιδικό σταθμό. Έχει γίνει εγγραφή, έτσι. Ναι, ναι. Και εντάξει, και μια βεβαίωση παιδικό σταθμό ότι έχει διαθέσιμη θέση, μας αρκεί. Αυτοί όλοι λοιπόν, όσοι και να είναι, 20 είναι, 25 είναι, 30 είναι, θα πάρουν όλοι βάουτσερ. Αυτή είναι η θέση την οποία έχουμε με βάση τα χρήματα που μας δίνουν από τα Υπουργεία. Άρα εσείς, βάσει των χρημάτων που έχετε. Ακριβώς. Και βάσει των υπολογισμών που έχετε κάνει, μπορείτε να καλύψετε όλες τις ανάγκες. Ακριβώς. Με την προϋπόθεση να υπάρχουν θέσεις. Ακριβώς. Στους, πέρσι, δηλαδή, να σας καταλάβετε, στο δεύτερη κατανομή πήραμε 26.000 παιδιά επιπλέον. Και φέτος υπολογίζουμε 30-31. Αφορά και ιδιωτικούς σταθμούς. Ναι, πάντα. Το πρόγραμμα αυτό αφορά και δημοτικούς και ιδιωτικούς. Όσοι σταθμοί δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι δημοτικοί δηλώνουν συνήθως όλοι. Και ένα μεγάλο τμήμα των ιδιωτικών επίσης δηλώσει. Που έχει δηλώσει η συμμετοχή. Κύριε Κοτσόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Τα είπε ο κύριος Κοτσόπουλος. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ραψομανίκη να συνδεθούμε με τον κύριο Σπύρο Ραψομανίκη, καθηγητή ατμοσφαιρικής ρήπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανολόγων του Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Ξάνθης. Κύριε Ραψομανίκη, καλή